Είναι η στιγμή της σύλληψης του 29χρονου στρατιωτικού της Αμερικανικής αεροπορίας. Ο Τζακ Τεξέιρα, ύποπτος για την τεράστια διαρροή απόρριτων εγγράφων από το Πεντάγωνο, συλλαμβάνεται από το FBI σε μια συντονισμένη επιχείρηση έξω από το σπίτι της οικογένειάς του στην Μασαχουσέτη. Οι πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών περικύκλωσαν την οικία, ενώ ο Τζακ, αμέριμνος στην πίσω αυλή, φαίνεται να μην έχει καταλάβει τίποτα. Με χειροπέδες, οι ένοπλοι αξιωματικοί τον βάζουν στο όχημα και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει το κατόφλι του δικαστηρίου. Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified National Defense Information. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει την εις βάθος έρευνα, ενώ κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, αποφεύγοντας επιμελώς να αναφέρει τις απροσδόκητες συνέπειες που πιθανόν να επιφέρει διαρροή. It was a deliberate criminal act, a violation of those guidelines. And so again, I think that's important to understand. Now we will continue to do everything we can to ensure that people who have a need to know when it comes to this kind of information have access to that. We're always going to learn from every situation. Ο Τζάκσον Τεξέιρα εργάστηκε ως ειδικός πληροφορικής στην πτέρυγα πληροφοριών της Εθνικής Φρουράς της Μασαχουσέτης, που εδρεύει στη βάση Εθνικής Φρουράς Otis Air. Άτομο με ακροδεξιές θέσεις, είχε ξεκινήσει την ανάρτηση των εγγράφων από τον Γενάρη του 23 στην πλατφόρμα Discord. Χρήστης της ίδιας πλατφόρμας μίλησε χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του στην Washington Post για το προφίλ του υπόπτου. Charismatic man who loved nature, God, who loved shooting guns and racing cars. Με φόντο τα έγγραφα του Πενταγώνου που έγιναν θέαμα σε όλο τον πλανήτη, αναδύθηκε και πάλι το θέμα της κακής υγείας του Πούτιν. Στα έγγραφα του Αμερικανικού Αρχηγείου Άμυνας περιέχεται πληροφορία φωτιά πως ο Ρώσος ηγέτης υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες την ώρα που οι στρατηγοί του σχεδιάζουν το τέλος του πολέμου. Στο πεδίο των μαχών, το πιο δύσκολο στην πόλη Μπαχμούτ, ο Ουκρανικός στρατός παραδέχεται πως οι ρωσικές δυνάμεις δείχνουν να επικρατούν. Ο κίνδυνος μιας πυρηνικής καταστροφής έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να ακούει για πολλωστή φορά καμπανάκι κινδύνου. Ζούμε με δανεικό χρόνο. Αν δεν ενεργήσουμε για να προστατεύσουμε το σταθμό στη Ζαπορίζια, η τύχη μας θα τελειώσει αργά ή γρήγορα. Σαν να παίζουν με τη φωτιά, λένε οι αρμόδιοι, αφού οι σκληρές μάχες που δίνονται στον Μπαχμούτ είναι γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια.